Κυρίες και κύριοι, πάμε να το σχολιάσουμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και απόψε τον καθηγητή της πνευμολογίας, τον κύριο Μίλτο Βασιλείου, για να κάνουμε μια συζήτηση με βάση αυτά τα οποία βλέπουν συνεχώς στο φως της δημοσιότητας, τι σημαίνει εμβόλιο της Οξφόρδης. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Πριν από κυριολεκτικά ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα, ο Βαγγέλης Καποδίστριας στην ενδοεπικοινωνία μου λέει ότι... νέο για το ρώσικο εμβόλιο. Ναι. Ο υφυπουργός λέει Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας είπε ότι έχουμε, λέει, και εμείς εμβόλιο και μάλιστα φαίνεται να είναι και παραγωγικό και αποτελεσματικό. Καμία έκπληξη. Θα θυμίσω ότι πριν από αρκετό καιρό, τις 4 μήνες, ο Πούτιν είχε δηλώσει ο ίδιος και είχε αναλάβει την ευθύνη της δήλωσης ότι από Σεπτέμβρη η Ρωσία θα μπορεί να έχει εμβόλιο δικό της. Μάλιστα. Επίσης, θέλω να σας θυμίσω ότι 3-4 μέρες πριν είχε ξεσπάσει πόλεμος τύπου James Bond μεταξύ μυστικών υπηρεσιών, hackers Μεγάλης Βρετανίας και Ρωσίας. Αυτό είναι λογικά να συμβαίνει. Κάπου 110 πειραματικά εργαστήρια μεγάλων εταιριών ή πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο δουλεύουν πάνω στον κορονοϊό και η δόξα είναι αφενός μεν, η επιδιωκόμενη δόξα αφενός μεν οικονομική, αφετέρου δε γεωπολιτική. Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα η οποία θα κυκλοφορήσει πρώτη ένα μαζικό, θα κυκλοφορήσει μαζικά ένα επιτυχημένο εμβόλιο, θα αποκτήσει ένα μεγάλο κύρος σε μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας και όχι άδικα καταρχήν. Αν και θα ήταν πολύ καλύτερα να βρισκόμαστε σε μια φάση παγκόσμια συνεργασία και όχι ενό παγκόσμιου ανταγωνισμού. Το πλέον λογικό και ίσω και το πλέον αναγκαίο, αλλά η ανθρωπότητα βρίσκεται πολύ μακράν αυτών των πολύ ρομαντικών θεωρήσεων. Ζει την προϊστορία τη ακόμα η ανθρωπότητα. Το είπατε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ζει την προϊστορία τη. Και επειδή εσεί έχετε και μια πολιτική και κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων, χρησιμοποιήσατε τον πιο κατάλληλο όρο. Γιατρέ, τι ελπίδες υπάρχουν από αυτά τα εμβόλια τα οποία θα βλέπουν το φως, μάλλον θα γνωστοποιούνται, θα ανακοινώνονται ότι έχουμε πατέντες αντιμετώπιση αυτού του θανατηφόρου ιού, μάλλον φαντάζομαι πολύ γρήγορα το ένα από το άλλο. Χθες η Οξφόρδη, σήμερα οι Ρώσοι δώσανε διαχείριση από την πληροφορία. Αυτά τα εμβόλια στηρίζονται σε διαφορετικές λογικές, ανοσολογικές λογικές ή τεχνολογίες, αν θέλεις. Το εγγλέζικο φαίνεται πράγματι αισιόδοξο. Δηλαδή, άλλη, τα αποτελέσματά του όπως αυτά ανακοινώνονται σε επιστημονικά περιοδικά είναι θετικά σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στην παραγωγή αντισωμάτων, ειδικών αντισωμάτων κατά του ιού, το μέγιστο. Δεύτερον, σε μια γενική ενίσχυση των ΤΑΦ λεμφοκυττάρων, που σημαίνει περαιτέρω ενίσχυση του οργανισμού και έτοιμο να πολεμήσει σε οποιαδήποτε άλλη επέμβαση. Ζητάω και συγγνώμη που σας διακόπτω. Βάλτε παρακαλώ πολύ έναν υπότιτλο ότι ο κύριος Βασιλείου μας μιλάει για το εμβόλιο της Οξφόρδης. Γιατί αυτό, γι' αυτό είναι η συνέντευξη και αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν, ναι, γι' αυτό μιλάμε. Έτσι, αυτό είναι η ουσία. Γιατρέ μου, συγγνώμη, αλλά ξέρετε και μερικές διορθώσεις τις κάνουμε. Πολύ καλά. Λοιπόν. Μιλάμε για αυτό το εμβόλιο λοιπόν. Και το τρίτο σημαντικό του στοιχείο είναι ότι δεν εμφανίζει σοβαρές πανενέργειες. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, υπήρξε και μια υποομάδα 10 από τους χίλιους, η οποία υποβλήθηκε στην δεύτερη δόση, που και πάλι οι πανενέργειες, αν και ελάχιστα αυξημένες, λίγο σπονοκέφαλος, λίγο φτέρνισμα παραπάνω, δεν ήταν σημαντικές. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το εμβόλιο κρίνεται μέχρι στιγμής στην παρούσα φάση ασφαλές. Αλλά προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα η αισιοδοξία, μάλιστα, την οποία πρέπει να έχουμε, ασφαλώς πρέπει να έχουμε και έχουμε στοιχεία να τα έχουμε. Και άλλο πράγμα, το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι το 1 εκατομμύριο δόσεις που θα έχουμε τον Σεπτέμβριο, αν το έχουμε, έτσι. Γιατί ασφαλώς με 1 εκατομμύριο δόσεις δεν κάνουμε τίποτα. Σωστά. Δηλαδή, το να εμβολιάσουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους, ας πούμε, κάποιες μικρές χώρες... Ο πλανήτης έχει 8 δισεκατομμύρια. Ναι, μιλάμε τώρα για αστείες ποσότητες, έτσι, σε σχέση με την ανάγκη. Βεβαίως, είναι μέσα στο δρόμο αυτό να συμβεί. Από εκεί πέρα θα αρχίσει η παραγωγή και κατά συνέπεια, λοιπόν, δόσεις επαρκής θα πρέπει να περιμένουμε κυρίως κατά το νέο έτος, έτσι. Και επί τη ευκαιρία μάλιστα να σχολιάσω ότι φαντάζομαι, δεν το ξέρω, ότι και η χώρα μας φροντίζει να μπει στην αγορά για να ψάξει για προμηθευτή. Διότι θα γίνουν και τέτοιου τύπου ανταγωνισμοί. Και φαντάζομαι και business, έτσι, γιατρέ μου. Τι είπατε? Και business. Βεβαίως, πολύ ιδιαίτερα. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπου χρειαζόμαστε μάσκες, περιμέναμε μάσκες μαζικά και μας τις κατασχέσαν οι Γερμανοί με το αεροπλάνο που προσγειώθηκε εκεί και καθυστερήσαμε να λάβουμε μάσκες, τις απλές μάσκες. Και αυτή θα γίνει με τα εμβόλια, έτσι. Τώρα, άρα, λοιπόν, να σας ρωτήσω για το εμβόλιο, γιατρέ. Είχα ακούσει συναδέλφους σας και κορυφαίους επιστήμονες να λένε ότι συνήθως η παραγωγή ενός εμβολίου απαιτεί πολλά χρόνια.
Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Στην περίπτωση του κορονοϊού, λόγω αυτής της θανατηφόρου επέλασής του, η επιστημονική κοινότητα έπεσε με τα μούτρα πάνω στην επιστημονική της προσπάθεια, οργάνωση και δουλειά. Έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχει μια άμυλα ανάμεσα σε εργαστήρια, χρησιμοποιώ τον ευγενέστερο όρο, και αυτό το πράγμα φαίνεται να δίνει καρπούς τελικά στην κοινότητα, στην κοινωνία δηλαδή. Αυτή η άμυλα, αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε χώρες, προφανώς και το τελικό κέρδος το οποίο θα υπάρχει. Δεν θα το έλεγα ότι είναι η άμυλα. Ουσιαστικά η κάθε εταιρεία δουλεύει για τον εαυτό της και για τα πλάνα της, τα οικονομικά της πλάνα. Τι έγινε όμως τώρα στην περίπτωση του κορονοϊού? Ο κορονοϊός κατέλαβε ευνηδιαστικά τις μεγάλες δυτικές καπιταλιστικές μητροπόλεις. Μάλιστα. Και αυτό ανέτρεψε σχεδιασμούς εταιριών οι οποίες δουλεύανε μακροπρόθεσμα με υπολογισμούς ετησίων κερδών και αριθμών και αριθμών. Αυτό το ανέτρεψε και μπήκε μπροστά. Τρεχάτε όλοι, έχουμε ανάγκη για το εμβόλιο. Και σε αυτά τα πλαίσια γίνεται αυτή τη στιγμή ο παγκόσμιος αυτός ανταγωνισμός ουσιαστικά που γίνεται για το εμβόλιο. Όποιος δηλαδή έχει τη δυνατότητα να διαθέσει στην παγκόσμια κοινότητα εκατομμύρια εκατομμυρίων εμβολίων, θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ασύλληπτα. Δεν συζητάμε. Θα είναι ασύλληπτα τα μεγέθη. Ασύλληπτα, κυριολεκτικά ασύλληπτα. Θα πάμε σε 3 εκατομμύρια, όχι σε δισεκατομμύρια. Τώρα, στην περίπτωση του εμβολίου της Οξφόρδης, τι άλλο κατά τη γνώμη σας, με τη βάση την δική σας επιστημονική αντίληψη, πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε κάποιες ουσιαστικές, εσείς δηλαδή, οι επιστήμονες, βεβαιότητες? Μαζικότερες εφαρμογές. Θέλουμε ένα πολύ ευρύτερο δείγμα. Μάλιστα. Τα 1000 άτομα είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Να σκεφτούμε το εμβόλιο προορίζεται να εφαρμοστεί σε δισεκατομμύρια. Εδώ είμαστε, λέω, με 1000 άτομα. Ανεπαρκές δείγμα. Γιατρέ μου, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, εδώ με 1000 άτομα βγάζουμε δημοσκοπήσεις. Λέμε ότι ο ελληνικός λαός θέλει 40% το βασιλείου και 20% το ζημιάτι. Και μου λέτε ότι τα 1000 άτομα στην περίπτωση ενός εμβολίου είναι πολύ μικρό το δείγμα. Κοιτάξτε, αν τα ποσοστά είναι αυτά που μου είπες, τότε συμφωνώ με τα 1000 άτομα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πια ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Μάλιστα. Με συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά μη υπαρκτό μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας πληροφορήσω, Σπύρο, ότι υπήρξαν δύο. Αυτή η μελέτη, αυτή η δουλειά που έγινε, κατέκτησε την παγκόσμια πληροφόρηση, έτσι. Στην ουσία, χτες δημοσιοποιήθηκαν δύο μελέτες, κατά την ταπεινή μου άποψη πιο σημαντικές ακόμα, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν ακριβώς με το εμβόλιο, αλλά είναι αναδρομικές επιδημιολογικές μελέτες, μία από το Imperial College και μία άλλη αμερικάνικη, οι οποίες λένε τα εξής συγκλονιστικά στοιχεία. Εάν κάποιες χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα από τον κορονοϊό, ας πούμε Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία κλπ., δεν είχαν εφαρμόσει την καραντίνα, θα είχαμε 3,1 εκατομμύρια νεκρούς περισσότερους. Και αν 11 χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Κορέα και άλλες κλπ., δεν είχαν πάρει κάποια μέτρα, η καθεμία στο βαθμό της, γιατί η Κίνα πήρε μέτρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα που κοροϊδεύονται, μέτρα περιορισμού, θα είχαμε γύρω στα 530 εκατομμύρια κρούσματα. Αυτές δεν είναι μελέτες οι οποίες γίνηκαν πάνω από ένα καφέ ή πάνω από μια αστρολογική μπάλα. Είναι επιδημιολογικές μελέτες, σοβαρές, οι οποίες ανέλησαν το μοντέλο εξέλιξης του κορονοϊού και το είδαν από τη μια μεριά ως έχει, από την άλλη μεριά χωρίς την καραντίνα. Γιατρέ, έχει και πολύ μεγάλη σημασία η δική σας ανάλυση και η δική σας τοποθέτηση, το λέω εγώ, και για τον μικρό κόσμο της νήσης των Φεάκων, που είμαστε λίγο πολύ όλοι αναγνωρίσιμοι, διότι κακά τα ψέματα, αυτή η περίφημη συνωμοσιολογική αντίληψη ότι δεν έχουμε να κάνουμε με απολύτως τίποτε σοβαρό, αλλά με ένα παιχνίδι, με ένα τετύπι του παγκόσμιου συστήματος κυριαρχίας, είναι αυτό το οποίο οδηγεί και σε ελαστικοποιημένες συνειδήσεις. Η δική σας λοιπόν επισήμαση ενός ανθρώπου πολιτικά και κοινωνικά τοποθετημένου και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο που έχει σύγκρουση με αυτό το σύστημα της καθιστικής πραγματικότητας, έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Πολύ μεγάλη. Θέλω να το τονίσω αυτό, ότι πράγματι υπάρχει μια κεντρική εδώ πέρα, θα μου επιτρέψει, αγαπητέ Σπύρο, ευθύνη, την οποία εγώ την είχα διαγνώσει από την εποχή που άρχισε ξαφνικά όλα να ανάγονται στην ατομική ευθύνη. Βεβαίως υπάρχει παράγοντας ατομικής ευθύνης, αλλά μόνο μας. Και την ίδια ώρα υποχώρησε ραγδαία ο κοινωνικός έλεγχος από μεριάς πολιτείας.
Αυτό λοιπόν έκανε μια αντιφατική κατάσταση να βιώνουμε καθημερινά αυτές τις τεράστιες κοσμοσυρωές και συγκεντρώσεις, να ακούμε καταδίκες από τους επιστήμονες οι οποίοι κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζανε και το άρωθι της ορθότητάς τους και η πολιτεία να κοφεύει στη λήψη μέτρων ελέγχου. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα και σήμερα, η οποία μάλιστα επιδεινώνεται, θα μου επιτρέψεις. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις, εύχομαι βαθύτατα να μην χρειαστεί να πάρθουν κάποια μικρότερα ή μεγαλύτερα περιοριστικά μέτρα, γιατί θα δούμε δείγματα μεγάλης απειθαρχίας. Αυτοί που πειθαρχούν σε καταστήματα, σε κλειστούς χώρους και φοράνε τη μάσκα, ήδη αντιμετωπίζουν bullying από άλλους που είναι λεβενταράδες, γενναίοι κλπ. Λέτε αλήθεια, γιατρέ. Και σε λίγο καιρό αυτό θα γίνει πιο έντονο. Για την ώρα είναι ήπιο, είναι λεκτικό, είναι φραστικό. Αργότερα θα έχουμε και κάποιους κοινωνικούς τσαμπουκάδες, ας το πούμε, οι οποίοι θα δίνονται προοδευτικόμορφα. Στην ουσία είναι ακροδεξοί αντιδραστικοί, βασικά και κύρια, και οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα κλίμα στην κοινωνία βαθύτατης πόλωσης αφενός και αφετέρου βαθιάς απομάκρυνσης από τις ανάγκες της. Γιατί η ανάγκη της κοινωνίας, των ανθρώπων της κοινωνίας, είναι να μην μολυνθούν από τον κορονοϊό. Και αυτή τη στιγμή, και όσο δεν υπάρχει, θα το λέω στερεότυπο αυτό, όσο δεν υπάρχει ασφαλές μαζικό εμβόλιο και ασφαλές ειδικό αντιϊκό φάρμακο, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε αυτό που από την εποχή του Ιπποκράτη γνωρίζουμε. Πώς αντιμετωπίζουμε μία πανδημία με τήρηση κοινωνικών αποστάσεων. Που στην εποχή μας αυτό μεταφράζεται σε κράτημα αποστάσεων, σε συχνό πλήσιμο χεριών και αποστήρωση και κυρίως φοράμε μάσκες. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμήσατε με την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μας καταθέσατε την άποψή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ και καληνύχτα.